παρμεζάνα, όπως βλέπεις. Mm-hmm. Άρα τίποτα, ουσιαστικά κρεμμυδάκι, λαδάκι, το αυτό ρύζι. Αυτό θα δέσει, το ριζότο είναι η ριζόκρεμα. Ωραία. Αυτό πώς, το καλαμάρι μας πόση ώρα το αφήνουμε? Είναι έτοιμο, να φανταστείς. Κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Άρα τίποτα. Τίποτα. Δύο λεπτά. Λοιπόν, έτεψα την παρμεζάνα. Ωραία. Θα βάλω ξύσμα λεμονιού. Από μισό λεμόνι. Τέτοιες συνταγές θα δείχνεις το έτσι απλά? Ακριβώς. Απλές, αλλά πρωτότυπες, με κάτι διαφορετικό. Και αυτό γρήγορες. Νομίζω είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω και λίγο βούτυρο εδώ. Εντάξει. Και σε πού αυτή σου τη είναι φάση. Αυτό περίπου? Τώρα μια κουταλιά. Δύο. Παραπάνω τη βλέπω. Δύο νομίζω. Ναι. Και ρίχνεις όλα την κρέμα μας στο καλαμάρι. Αυτό είναι η ριζόκρεμα. Ακριβώς. Και τώρα θα δεις πώς αυτό θα δέσει σαν ριζότο. Σε κανένα πάντως δεν πάει το μυαλό ότι αυτή η κρέμα είναι το ρύζι αλυσμένο. Ακριβώς. Τι να έβαλες όλοι? Το βλέπεις που αρχίζει και μοιάζει με ριζότο. Όχι, δεν το έβαλα γιατί είναι για όλο το καλαμάρι αυτή που έχω φτιάξει. Οπα. Βλέπεις πώς δένει σαν ριζότο. Ναι. Ακριβώς. Και τραβάω από τη φωτιά τώρα. Ναι. Και ρίχνω αυτά. Έτσι. Δεν τα ανακατεύω. Η παρμεζάν αυτή δεν ήταν πάρα πολύ γι' αυτό? Όχι. Θα δεις. Θα δοκιμάσεις, θα μου πεις άμα ήταν πολύ. Θα πάρω... Εμείς τι δείξαμε, καρτέλα, δεν θυμάμαι. Τα υλικά. Ναι. Όχι. Τα υλικά περίπου πάνω κάτω. Είναι 600 γραμμάρια καλαμάρι. Ναι. Η ριζόκρεμα τώρα... Να, τα βλέπουν οι τηλεθεατές μας. Είναι 600 γραμμάρια. Στο περίπου, γιατί εσύ μου τα κάνεις όλα με το μάτι που ξέρεις. Αλλά εγώ για παράδειγμα που θα πάω ξέρεις, να την κάνω... δεν μου αρέσουν πολύ οι συνταγές. Δηλαδή θέλω να μπαίνω στην κουζίνα, να βλέπω τι έχω και ανάλογα να φτιάχνω. Ωραία. Εμείς που θέλουμε εμείς να μπαίνουμε τώρα στην κουζίνα. Για να κάνουμε αυτό το ριζοτάκι χρειαζόμαστε 600 γραμμάρια καλαμάρι ψιλοκομμένο. Αυτό είναι για 4 άτομα. Ναι, για 4 άτομα. Για 4, από 150 γραμμάρια καλαμάρι στο καθένα είναι normal. Τα 100 γραμμάρια το ριζάκι. Εντάξει. Μισό κρεμμύδι, μισό ποτήρι κρασί, λίγο βούτυρο, παρμεζάνα. Και λίγο βασιλικό έχω. Παρμεζάνα, ένα λεμονάκι, δεν έβαλες ένα. Έβαλες ένα, ένα λεμόνι, αλλά γιατί ήταν... Το ξύσμα, ναι, μας, ακριβώς, ωραία. Ακριβώς. Μισό ματσάκι βασιλικό φρέσκο. Mm-hmm. Μου το έβαλες, δεν μου το έβαλες? Όχι, τώρα θα το βάλω. Α, τώρα, αλατάκι, πιπεράκι, ελαιόλαδο, λοιπόν. Θα το βάλω ομό από πάνω. Ωραία. Παίρνω τα φύλλα. Ναι. Εδώ. Τα κάνω έτσι σαπούρο, το βλέπεις. Mm-hmm. Και το κόψω. Βλέπεις, το κόβεις και αυτό. Ακριβώς. Αυτό ούτε το ανακατεύεις. Τίποτα. Να μην το ανακατέψω. Όχι ακόμα. Okay. Το αφήνω να ηρεμήσει που λένε. Λοιπόν. Να ηρεμήσει. Όλα τα έχω ακούσει από εσάς. Του σεφ. Θα βάλω λίγες σταγόνες χυμό. Να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, να κάνει, να ράνει. Λίγες σταγόνες χυμό λεμόνι. Ναι. Και τώρα θα το ανακατέψω. Ετοιμάζω εδώ το πιρουνάκι μου. Το βλέπεις πως χυλώνει. Το μυρίζεις βασικά. Τώρα που θα το φέρω κοντά στη μύτη θα το μυρίσω. Πονάς το κάτι για να μην σε κάψω. Ωραία. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορο. Βέβαια. Τώρα θα βάλεις και το... Το βασιλικό το βάλω από πάνω. Αχ, τι ωραία μυρίζει. Αυτό μου μυρίζει πολύ ωραία. Εδώ. Και το βλέπεις και δεν ξέρεις τι είναι, γιατί ριζότο δεν το λες. Μοιάζει όμως, μοιάζει. Ριζοτάκι. Αλλά άμα δεις από κοντά σου, προσπαθείς να καταλάβεις τι είναι αυτά. Μύρισε το. Μπορούμε να το δείξουμε. Μύρισε το πρώτα. Παιδιά, τόσο πολύ ωραία. Νομίζω δεν έχω φάει ποτέ κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα. Πάρε και λίγο βασιλικό. Δεν θέλω. Α, okay. Μ' αρέσει να το μυρίζω και να το τρώω. Πάρα πολύ ωραίο. Διαφορετικό. Πολύ ωραίο. Θα στο πάρω. Να το πάρεις.